Οι εκδηλώσεις των μουσουλμάνων από τα χωριά του Εύρου διοργανώνονται κάθε χρόνο στην τοποθεσία Χίλια κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Το πρόγραμμα έχει θρησκευτικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, ωστόσο Τούρκοι βουλευτές και πολιτευτές εμφανίζονται ενίοτε σε μια προσπάθεια να αποκομίσουν κομματικά ωφέλη. Το ίδιο έπραξαν και σήμερα συγκεκριμένοι παράγοντες που αυτοαποκαλούνται εκπρόσωποι της τουρκικής, όπως επιμένουν ότι χαρακτηρίζουν, μειονότητας. Αυτές οι εκδηλώσεις δεν είναι θρησκευτικές. Δεν θέλω να το ξανακούσω εδώ. Το ίδιο λάθος έκανε και κάποιος πολιτής πιο μπροστά. Έκανα υπομονή. Πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι της τουρκικής μειονότητας. Άμεση ήταν η αντίδραση του βουλευτή του Πασόκ, Γιώργου Ντόλιου. Αυτή η γιορτή ήταν μια θρησκευτική γιορτή. Η διατηρούσε τα χαρακτηριστικά των ιστών και ετήμων. Δεν ήταν ένα πολιτικό πανηγύρι. Κρατήστε λοιπόν τον θρησκευτικό και παραδοσιακό χαρακτήρα αυτής της γιορτής. Τα λίγα ακραία στοιχεία δεν κατάφεραν ωστόσο να προβοκάρουν και να προκαλέσουν τους εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας, με τον γραμματέα της περιφέρειας Θράκης Δημήτρη Σταμάτη να δίνει κανονικά το παρόν, όπως και ο Άκης Γεροντόπουλος από μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Αίσθηση προκαλεί την ίδια ώρα η προσπάθεια συγκεκριμένων κύκλων να δημιουργήσουν προβλήματα στην ελληνική πολιτεία, διαφημίζοντας τις προσφυγές που καταθέτουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ο αυτοαποκαλούμενος πρόεδρος μειονότητας νομού Εύρου. Δεν με ενδιαφέρει αν αναγνωρίζετε ή δεν αναγνωρίζετε. Εγώ τον εαυτό μου, αυτό που νιώτω, αυτός είμαι. Η μειονότητα είναι τουρκική, τελείως.